και δίδεται η εκκίνησή της δεύτερης υποδρομίας και για την πρωτοπορία, καθώς δεν έφυγε καλά το νούμερο 6 Go θα επιχειρήσει. Αρχικά ο Elementary έρχεται εξωτερικά Devilance, την ίδια στιγμή που βελτιώνεται όμως και ο Golden, ο οποίος είναι αυτός που θα θελήσει να διεκδικήσει και την πρωτοπορία. Θα πάει παρέα με τον Elementary, έτσι θα μείνει στη τρίτη θέση. Devilance προωθείται από μέσα και Ensign, την ίδια ώρα που Strong Michelle μένει πέμπτος και τελευταία η Ghost. Συνεχίζει από την εξωτερική να πιέζει τον Elementary ο Golden. Βέβαια είναι σχετικά αργός ο ρυθμός, δεν έχει επιταχυνθεί αρκετά. Έχει περάσει στην τρίτη θέση καθαρά Devilance, ενώ Ensign φαίνεται να έχει κάποια προβλήματα δυσφορώντας, μένει πίσω, βγαίνει προς τα έξω τώρα για να αποφύγει αυτά τα προβλήματα δεχόμενος στην άμμο. Προφανώς έρχεται όμως εσωτερικά του και ο Strong Michelle. Πάμε για το τελευταίο 600, σε λίγο θα στρίψουμε για την τελική ευθεία και οι δύο πρώτοι. Elementary από την εσωτερική και Golden απ' έξω είναι αυτοί που θα μπουν και πάνε να πάρουν και μία διαφορά στη τρίτη θέση. Είναι Devilance και ο Strong Michelle που θέλει να κάνει φινίς από μέσα, Ensign απ' έξω. Μέχρι τέλους η μάχη Elementary και Golden. Elementary και Golden, Strong Michelle βελτιώνεται από την εσωτερική. Elementary θέλει να ξεκολλήσει αλλά πιέζει ο Golden. Μέχρι τέλους έρχεται και ο Strong Michelle από την εσωτερική και στη συνέχεια Ensign, οι τέσσερις που ξεχωρίζουν. Νούμερο 1 Elementary, νούμερο 3 από μέσα Strong Michelle, νούμερο 2 Golden και 4 Ensign. 1-3-2-4 το αποτέλεσμα. Ντεκλασέ, το επιβεβαιώνει. Επιβεβαιώνει και ο Golden τη σπουδαία του φόρμα. Προσπάθησε να προσπαθεί πάρα πολύ. Το παρακολουθήσει. Οπ. Εκεί έχει και θα πάνε μέχρι τέλους. Να το δούμε λίγο πάλι. Νομίζω ότι έφυγε το μαστίγιο από τον Golden, από τον Τσέλα. Εκεί λίγο πιο πριν, 100 μέτρα πίσω. Και προσπαθεί να το πιάσει ο Εντιόν. Να το δούμε πάλι. Φυσικά και θα μας το δείξει ο σκηνοθέτης μας, ο Γιάννης Ντατσόπουλος. Ήδη είχε ξεκινήσει και ξεκόλλαγε ο Elementary βέβαια και ερχόταν και με φίνης ο αντίπαλος. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουβαράς. Ο Elementary, όπως φαίνεται, επέστρεψε πολύ δυνατός. Κάτι που είχε φανεί και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Ναι, έτσι όπως το λέτε, φάνηκε από το ρεπό του δυνατός. Είχε πάει καλά στις δουλειές. Και είναι ένα άλογο γενικά που πάντα τρέχει καλά από ρεπό. Του αρέσει όταν τρέχει από ρεπό. Πάντα έχει κάνει τα καλύτερα του εξήματα. Εντάξει, ο Παναγιώτης τον καβάλισε πολύ καλά. Δεν παρασύρθηκε στον γρήγορο ρυθμό γιατί είχε 60 κιλά. Είχε δύναμη στο τέλος και κατάφερε και κέρδισε. Παρακάτω, τι βλέπετε και στο κύπελλο, στη μεγάλη κούρσα της ημέρας. Το κύπελλο θεωρώ ότι είναι, εντάξει, καταρχήν είναι μια πάρα πολύ ωραία κούρσα. Τρέχουν οι καλύτεροι σπρίντερ. Θεωρώ ότι όλα τα άλογα έχουν τύχει. Για μένα θα παίξει ρόλο ο ρυθμός. Τα άλογα μου είναι στην κορυφαία κατάσταση. Ελπίζω και εύχομαι να κερδίσει τα άλογα μου. Αλλιώς θα κερδίσει ο καλύτερος. Έχω μια φοραδίτσα η οποία είναι πολύ καλή πρώτη φορά τρέχει στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι ενθαρρυντικά. Έχει πάει ωραία στις προπονήσεις. Έχει δείξει καλή διαγωγή στην εκκίνηση. Πιστεύω θα πρωταγωνιστήσει.